Ευχαριστώ, αδελφοί. Θα διαβάσουμε από τη σελίδα 241. Είναι από το βιβλίο «Οι Κριτές». Σελίδα 241 είναι από το βιβλίο «Οι Κριτές», κεφάλαιο 6, σίγμα ταφ 1. Σίγμα ταφ 1. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος της την χείραν του Μαδιάμ 7 έτη. Και κατήσχισεν η χείρ του Μαδιάμ επί των Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανετών, έκαμον σε αυτούς Ισραήλ ή Ισραήλ τα σφολέας εκείνας, τα επί των ωραίων και τα σπήλαια και τα οχυρώματα. Και ότε έσπερνεν ο Ισραήλ, ανέβαινον οι Μαδιανίτε και οι Αμαλικίτε και οι κάτοικοι της Ανατολής, και έρχοντο εναντίον αυτού και στρατοπεδεύοντες εναντίον αυτών, διεύθυραν τα γεννήματα της γης έως της εισόδου Γάζης και δεν άφηναν ζώο τροφίαν εις το Ισραήλ, ούτε πρόβατον, ούτε βούν, ούτε όνων. Διότι ανέβαιναν αυτοί και τα πίμνια αυτών και έρχοντο μετά των σκηνών αυτών πολυάριθμοι ως ακρίδες. Αναρρύθμιτοι ήσαν αυτοί και οι κάμιλοι αυτών και εισήρχοντο εις την γην διαναυθύρωση αυτήν. Και επτόχευσεν σφόδρα ο Ισραήλ εξαιτίας των Μαδιανιτών. Δια τούτο οι Ισραήλ εβόησαν προς τον Κύριον, και ότε εβόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ δια τους Μαδιανίτας, τότε απέστειλεν ο Κύριος άνδρα προφήτην προς τους ιούς Ισραήλ και είπεν προς αυτούς: ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ ανεβίβασα ημάς εξ Αιγύπτου και εξήγαγον ημάς εξ οίκου δουλείας, και λύτρωσα ημάς εκ χειρός των Αιγυπτίων και χειρός πάντων των καταθλιβόντων ημάς, και εξεδίωξα αυτούς απέμπροσθεν ημών, και έδωκα εις εσάς την γην αυτών, και είπα προς εσάς, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σας, δε θέλετε σεβαστεί τους θεούς των Αμοραίων εν τη γη των οποίων κατοικείτε, και δεν υπεκαουσάτε εις την φωνή μου. Και ήλθε άγγελος Κυρίου και κάθισεν υπό την δρύν του την Ενοφρά, την του Ιωάς του Αβί Εζερίτου, και Γεδεών ο Υιός αυτού εκοπάνιζε σύτον εν τολινό δια να κρύψει αυτόν από των Μαδιανιτών. Και εφάνισε αυτόν άγγελος Κυρίου και είπε προς αυτόν, ο Κύριος μετά σου δυνατέ ενισχύει. Και είπε προς αυτόν ο Γεδεών, ο Κύριέ μου, εάν ο Κύριος είναι με θυμών, γιατί λοιπόν έβρικαν ημάς πάντα ταύτα, και πού είναι πάντα τα θαυμάσια αυτού τα οποία διηγήθησαν εις ημάς οι πατέρες ημών λέγοντες, δεν ανεβίβασεν ημάς ο Κύριος εξ Αιγύπτου? Αλλά τώρα εγκατέλειπεν ημάς ο Κύριος και παρέδωκεν ημάς εις τας χείρας των Μαδιανιτών. Και εμβλέψας προς αυτόν ο Κύριος είπεν, είπαγε εν τη δυνάμει σου ταύτη και θέλει σώσει τον Ισραήλ εκ της χειρός του Μαδιάμ, δε σε απέστειλα εγώ? Ο δε είπε προς αυτόν, ο Κύριέ μου, με τι θέλω σώσει τον Ισραήλ? Ιδού η οικογένειά μου είναι ταπεινωτέρα μεταξύ του Μανασί, και εγώ μικρότερος εν το οίκο του πατρός μου. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, αλλά εγώ θέλω είστε μετά σου και θέλεις πατάξει τους Μαδιανίτας ως άνδρα ένα. Ο δε είπε προς αυτόν, εάν λοιπόν έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, δείξεν μου σημείον ότι εσύ είσαι ο λαλόν μετέ μου, μη αναχωρήσεις εντεύθεν, δέομαι έως σου έλθω προς σε και εκφέρω την προσφορά μου και θέσω ενωπιόν σου. Ο δε είπε, θέλω παραμείνει έως σου επιστρέψεις. Και εισήλθεν ο Γεδεών και ετοίμασεν ερήφιον εξεγών και άζημα ενός σεφά αλεύρου. Το μεν κρέας έθεσε εις κάνιστρον, το δε ζωμόν έβαλε εις χύτραν και έφερεν έξω προς αυτόν υπό την δρύν και προσέφερε. Και είπε προς αυτόν ο άγγελος του Θεού, λάβε το κρέας και τα άζημα και θες επί ταύτην την πέτραν και τον ζωμόν επίχε και έκαμενούτο. Και εξέτεινεν ο άγγελος του Κυρίου το άκρον της ράβδου, την οποία είχεν εν τη χειρή αυτού, και ήγησεν το κρέας και τα άζημα. Και ανέβη πύρεκ της πέτρας και κατέφαγε το κρέας και τα άζημα. Τότε απήλθεν ο άγγελος του Κυρίου από τον οφθαλμόν αυτού. Και ειδών ο Γεδεών ότι το άγγελος Κυρίου, είπε ο Γεδεών, ημί Κύριε Θεέ, διότι είδον τον άγγελον του Κυρίου πρόσωπον προς πρόσωπον. Και είπε προς αυτόν ο Κύριος, ειρήνη σύ, μη φοβού, δε θέλεις αποθάνει. Και οκοδόμησεν εκεί ο Γεδεών θυσιαστήριον εις τον Κύριον, και ονόμασεν αυτό Ιεωβά Σαλόμ, έως της ημέρας ταύτης είναι
ενοφρά τον Αβί Εζεβιτών. Αμήν. Ο λαός Ισραήλ, λαός Θεού, με αποκάλυψη από τον ίδιον το Θεό και γνώση του αληθινού Θεού. Ένας λαός που έχει βρει χάρη από το Θεό, ιδιαίτερη χάρη από το Θεό, ώστε στο ναό ή στη σκηνή του μαρτυρίου καταρχάς, κάθε ένας άνθρωπος που θέλει μπορεί να επισκεφθεί το Θεό, να προσευχηθεί στο Θεό και ο Θεός να τον ακούσει. Και όταν ο Θεός ακούει τον άνθρωπο, εξεύρωμεν ότι εάν ο Θεός ακούει τον άνθρωπο, όταν ο Θεός ακούει τον άνθρωπο, εξάπαντος θα απαντήσει σε αυτόν. Ένας λαός λοιπόν με χάρη, πολύ και ιδιαίτερη ευλογία, που όμως εκείνο που έχει σημασία είναι όχι αν μας ευλογεί ο Θεός ή αν τους ευλογήσει ο Θεός, τους ευλόγησε ο Θεός, αλλά πώς διαχειριζόμαστε την ευλογία του Θεού. Πώς στεκόμαστε, πώς τη χρησιμοποιούμε, πώς ενεργούμε. Υπάρχει μια ωραία προτροπή του Αποστόλου Ιακώβου που λέει «Πλησιάσατε τον Θεό και τότε Αυτός θα πλησιάσει εξάπαντος εσάς. Ταυτόχρονα αντιστάθετε στο διάβολο και θα φύγει». Τόσο απλά μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού όχι μόνο την ευλογία του Θεού, την παρουσία του Θεού, αλλά και την ελευθερία των ανθρώπων από κάθε πνεύμα πονηρίας. Ένας λαός που θα έπρεπε να ήταν πάντοτε μέσα στη χαρά, την αγάπη, την ειρήνη, τη χάρη του Θεού, το έλεος του Θεού, που θα έπρεπε πάντοτε να δοξάζει το Θεό στη ζωή του, αλλά και ο Θεός να τον επισκέπτεται και να τον δοξάζει. Παρόλα αυτά, ο λαός αυτός κατά παράξενο τρόπο απομακρύνθηκε από το ζωντανό και αληθινό Θεό και παρασύρθηκε από τους θεούς τους διπλανούς των εθνών και απέρριψε, απίστευτο, απέρριψε τον αληθινό Θεό και εξέλεξε τα είδωλα, εξέλεξε το Βάαλ, απέρριψε την πηγή των ζώντων υδάτων, το Σωτήρα, το Λυτρωτή, το Κύριο, τον Ένδοξο, το Βασιλιά, τον Υπερασπιστή, το Φίλο, καθώς ο Θεός Φίλος του Αβραάμ ονομάστηκε, απέρριψε τις επαγγελίες του αληθινού Θεού, τις υποσχέσεις του αληθινού Θεού, απέρριψε τις ενέργειες του αληθινού Θεού, απίστευτο, και εξέλεξε το ψέμα. Εξέλεξε έναν Θεό αγαλματένιο, τον λάτρευσε, προσευχότανε σε αυτόν και περίμενε από αυτόν. Αλλά η επιλογή μας στη ζωή μας έχει συνέπειες. Όταν ο άνθρωπος απομακρυνθεί από τον λαό, από τον αληθινό Θεό, το πρώτο πράγμα που έρχεται είναι φτώχεια. Φτώχεια πνευματική ιδιαιτέρως. Φτώχεια στην παρουσία του Θεού. Αλλά και γενικότερα φτώχεια. Το δεύτερο είναι δουλεία, εξάρτησης. Εξάρτησης, ενώ ο Θεός τον κατέστησε ελεύθερο, εξάρτησης από ανθρώπους, καταστάσεις, περιστάσεις. Και το τρίτο πράγμα είναι φόβος πλημμυρίζει την καρδιά του ανθρώπου. Φοβάται. Φοβάται το σήμερα, αλλά πιο πολύ φοβάται το αύριο. Ακόμη φοβάται εκεί που δεν υπάρχει αιτία φόβου. Αυτά είναι τα βεβαιωμένα άμεσα αποτελέσματα της αποστασίας των ανθρώπων. Φτώχεια, δουλεία, φόβος. Αυτό συνέβη λοιπόν και στο λαό Ισραήλ.
Απομακρύνθηκε ο υπερασπιστής, ο αληθινός Θεός, και έπεσαν στα χέρια των εχθρών που κυβερνώνται από το διάβολο και διοικούνται λόγω της απιστίας των ανθρώπων και της αποστασίας των ανθρώπων από πνεύματα πονηρίας εχθρικά προς τον άνθρωπο. Με αποτέλεσμα έχασε τη δύναμή του, την ισχύ του, ο λαός Ισραήλ, και οι πιο εύκολοι εχθροί, οι Μαδιανίτες, που ήταν πάντοτε νικημένοι, έγιναν τώρα ισχυροί, όχι γιατί απέκτησαν μεγαλύτερη ισχύ, αλλά γιατί εξασθένησε πολύ ο λαός Ισραήλ. Έγιναν ισχυροί και άρχισαν να ταλαιπωρούν έντονα το λαό Ισραήλ. Σιγά σιγά και μέχρι τα 7 χρόνια πια η ταλαιπωρία ήταν πλήρης. Πλήρης η ταλαιπωρία, ώστε αναγκάστηκε ο λαός Ισραήλ και κατοίκησε σε σπηλιές και σε βράχους για να προστατευτεί. Η πτωχία ήλθε έντονη και η δυστυχία μεγαλύτερη. Αλλά έχει κάτι ο λαός του Θεού, ο άνθρωπος του Θεού, που κανένας δεν μπορεί να το αφαιρέσει. Έχει τη γνώση ότι ο Θεός είναι πολυέλεος, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος και περιμένει τον άνθρωπο να επιστρέψει. Περιμένει τον άνθρωπο να μετανοήσει και αυτή, μπροστά σε αυτή την ταλαιπωρία τη μεγάλη που ζούσαν, λέει η Γραφή, εβόησαν στον Θεό και ο Θεός τότε τους άκουσε. Θα τολμούσα να πω, τους περίμενε να επιστρέψουν. Τους περίμενε να κράξουν, να βοήσουν προς το Θεό. Τους περίμενε. Και η απάντησή του ήταν άμεση με προφητικό λόγο. Εγώ σας ανεβίβασα από τη γη της δουλείας την Αίγυπτο και σας έβγαλα και σας ελύτρωσα από τα χέρια των Αιγυπτίων και από τα χέρια όλων όσων σας κατέθλιβαν. Και ακόμη έχω πρόθεση να το ξανακάνω. Και έδιωξα αυτούς από μπροστά σας και σας έδωσα αυτή τη γη την καλή και την ευλογημένη. Αλλά σε αυτή τη γη την καλή και την ευλογημένη σας διέταξα. Μη σεβαστείτε τα είδωλα, αλλότριους θεούς. Μην προσκυνήσετε αυτούς, αλλά εσείς δεν με ακούσατε. Αυτό είναι λοιπόν το αποτέλεσμα της ανυπακοής σας. Το άκουσαν και τώρα, περιμένουν να δουν τι θα κάνει ο Θεός. Τώρα περιμένουν να δουν πώς θα τους σώσει ο Θεός, με ποιον θα τους σώσει ο Θεός και πότε θα τους το σώσει ο Θεός. Είναι ερωτήματα που είναι αληθινά στον άνθρωπο που μετανοεί, που επιστρέφει. Είναι ερωτήματα που έχουν απάντηση. Είναι ερωτήματα που με βεβαιότητα και ασφάλεια ο Θεός θα ενεργήσει και θα απαντήσει. Το πότε, άμεσα. Δεν θέλει ο Θεός να βλέπει το λαό του, τον άνθρωπό του να ταλαιπωρείται. Θέλει να τον βλέπει να χαίρεται. Η απάντησή του, άμεση. Δεν είναι δοκιμασία από το Θεό αυτό, ώστε ο Θεός να περιμένει να ολοκληρωθεί το έργο της δοκιμασίας. Δεν είναι ούτε καν πειρασμός του διαβόλου για δοκιμασία της πίστεώς τους, αλλά είναι αποτέλεσμα της κακής τους επιλογής. Γι' αυτό και η μετάνοια έχει άμεση απάντηση. Αμεσότατη απάντηση. Πότε, τώρα. Με ποιον, με αυτόν που θα διαλέξει ο Θεός. Πώς, με τον τρόπο που θα διαλέξει ο Θεός. Και κανένας δεν μπορεί να προβλέψει.
Αλλά ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα, και αυτό είναι το μήνυμα, αδελφοί. Μη φοβάσαι, ο Θεός τα έχει όλα έτοιμα όταν αποφασίσεις να έλθεις Αυτόν. Όταν αποφασίσεις να επιστρέψεις και να βοήσεις και να κράξεις Αυτόν με όλη σου την καρδιά. Σε όλες τις περιστάσεις ο Θεός τα έχει έτοιμα. Και στη δοκιμασία, Αυτός σε λεπτομέρειες έχει προετοιμάσει τα πάντα, και στον πειρασμό, τον οποίο ο Θεός επιτρέπει, γιατί αν δεν τον επιτρέψει ο Θεός δεν θα έρθει στη ζωή μας, αλλά και στις συνέπειες της εσφαλμένης επιλογής μας, ο Θεός μας περιμένει και έχει τα πάντα έτοιμα. Και είναι, αδερφοί, πολύ ελπιδοφόρο το μήνυμα να ξέρω ότι για κάθε τι που φταίω ή για κάθε τι που δεν φταίω αλλά το φέρνει ο Θεός μπροστά μου, για κάθε τι που ο διάβολος ενεργεί στη ζωή μου για να γκρεμίσει την πίστη μου, ο Θεός έχει έτοιμη τη λύση και την αποκατάσταση. Με μία προϋπόθεση, να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Εάν επιστρέψεις σε μένα, εγώ τότε θα σου αποκαταστήσω και θα σε διδάξω να εκλέγεις από εδώ και πέρα το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον, και εάν το υπακούσεις τότε θα σε χρησιμοποιήσω για τη δόξα μου, για το έργο μου, και θα σε κάνω σαν το στόμα μου. Τα έχει όλα έτοιμα. Και να σκεφτούμε όλοι μας τον εαυτό μας. Όλοι μας. Έχει έτοιμη την ευλογημένη συνέχεια. Για όλους μας. Για κάθε έναν ξεχωριστά από μας. Για κάθε οικογένεια. Για την εκκλησία αυτή και για κάθε τοπική εκκλησία. Γιατί είμαστε μέσα στο έργο Του. Με μία προϋπόθεση, να επιστρέψουμε. Γιατί πιστεύουμε ότι τα έχει όλα έτοιμα. Αυτό είναι και το μυστικό. Εάν δεν πιστεύουμε ότι τα έχει όλα έτοιμα, η επιστροφή μας δεν θα είναι εφικτή και δεν θα είναι και αποτελεσματική. Μόνο αν η επιστροφή μας είναι έργο πίστεως, τότε θα δούμε τη δόξα του Θεού, θα δούμε το χέρι του Θεού και η πίστη μας θα είναι ζωντανή και ευλογημένη. Πιστεύεις τούτο? Είναι μια απάντηση που πρέπει να τη δώσουμε εμείς, ο καθένας από εμάς. Από εδώ και πέρα, εάν τη δώσεις, όλα είναι εύκολα. Μπορεί ένα νεαρό παιδί, το Γεδεών, ο οποίος δεν είναι και ιδιαίτερα ανδρείος, μάλλον από ό,τι φαίνεται στη ζωή του φοβάται ίσως και λίγο περισσότερο από ό,τι πρέπει, και πώς να μην φοβάται όταν βλέπει αναρρύθμιτα πλήθη μαδιανητών να έρχονται εναντίον του και εναντίον όλων των Ισραηλιτών, αλλά είναι δυνατός ο Θεός αυτό το νεαρό παιδί να το μεταστρέψει, να το μεταμορφώσει, όπως και είναι δυνατόν κάθε έναν να τον μεταμορφώσει σε άνδρα πίστεως. Μόνο αυτός μπορεί να το κάνει. Μόνο αυτός μπορεί να σώσει, να μεταμορφώσει και να ευλογήσει, να μετατρέψει το σκοτάδι σε φως, το ψέμα στην αλήθεια, την ατιμία σε δόξα μεγάλη. Πάρα πολύ εύκολα, αρκεί να το αποφασίσει, και η απόφασή του να προέλθει από τη μετάνοια και την επιστροφή μας και μου, καθενός από εμάς ξεχωριστά. Τώρα τα πράγματα θα γίνουν πάρα πολύ εύκολα. Θα επισκεφθεί τον Γεδεών, ενώ φοβισμένος στο πατητήρι κοπανάει στάρι για να το κρύψει από τους μαδιανίτες. Θα τον αποκαλέσει δυνατόν εν ισχύ, γιατί δεν βλέπει το παρόν αλλά το μέλλον. Με έκπληξη ο Γεδεών θα πει: τι είναι αυτά που ακούω?
βλέπει απέναντί του τον άγγελο. Δεν μπορεί να τον ξεχωρίσει σαν άντρας, σαν να βλέπει έναν άντρα είναι. Καταλαβαίνει όμως ότι κάτι γίνεται. Του λέει πήγαινε και εσύ θα ελευθερώσεις από τους Μαδιανίτες τον Ισραήλ. Απορεί βλέποντας τον εαυτό του. Εγώ είμαι από τη μικρότερη οικογένεια του Μανασί και είμαι και ο μικρότερος από τον οίκο του πατέρα μου. Τι λες, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Και Θεός λέει το μεγάλο μυστικό. Εγώ θα είμαι μαζί σου. Να το μεγάλο μυστικό, αδερφοί. Αυτό που έχει ετοιμάσει ο Θεός δεν θα το περπατήσεις μόνος σου. Θα το περπατήσεις μαζί με τον Κύριο. Δεν θα πας εσύ. Αυτός θα προηγείται στην πορεία σου. Δεν θα το κάνεις εσύ. Ο Θεός θα το κάνει για σένα. Αυτός το έχει προγραμματίσει, αυτός θα το εκτελέσει και εσύ θα απολαύσεις το θρίαμβο του Θεού. Τόσο εύκολα, με τέτοια απλότητα. Και ο Γεδεών με μεγάλη προσπάθεια του Θεού πίστεψε και αλήθεια είναι ότι με ένα μεγάλο θαύμα συνέτριψε ο Θεός Μαδιανίτες. Διάλεξε ο Θεός 300 άντρες μαζί με τον Γεδεών. Πήρανε μια στάμνα και βάλανε μέσα μια λάμπα, φωτιά, και όταν έδωσε το σύνθημα ο Γεδεών με την οδηγία του Θεού και έσπασαν τις λάμπες τη νύχτα, τρομοκράτησε, φόβος Θεού έπεσε στο στρατόπεδο των εχθρών. Και ο ένας σκότωνε τον άλλον και δεν έμεινε κανείς. Ο Γεδεών έβλεπε από μακριά το θρίαμβο του Κυρίου, τον οποίο ο Θεός τον είχε ετοιμασμένο. Είχε βάλει φόβο στην καρδιά των Μαδιανιτών, έδειχνε ενύπνια. Τόσο εύκολο, τόσο μεγάλο, τόσο απίστευτο στα μάτια των ανθρώπων, τόσο εύκολο όμως για το Θεό. Η συνέχεια, αδερφοί, για τον κάθε έναν από εμάς, ιδιαίτερα στους καιρούς τους κακούς, όταν τα μάτια μας βλέπουν δυσκολίες, όταν η καρδιά μας φοβάται, όταν δεν πείθεται το πνεύμα μας, ο Θεός τα έχει έτοιμα και με τρόπο εύκολο και απόλυτα θριαμβευτικό. Μία είναι η προϋπόθεση. Μία. Να βοήσουμε στο Κύριο. Να επιστρέψουμε σε Αυτόν. Και τότε Αυτός θα μας πάρει από το χέρι και αν χρειαστεί στην αγκαλιά Του θα κάνει τις μάχες μας και θα μας χαρίσει το θρίαμβο. Αλλά αυτή η επιστροφή έχει, αδελφοί αγαπητοί, χαρακτηριστικά. Έχει ταπείνωση, έχει πίστη, εμπιστοσύνη στο Θεό, έχει εξήτηση και ζήλο και έχει και κάτι που το εξεζήτησε πολλές φορές και έντονα ο Γεδεών, επιβεβαίωση της οδηγίας του Θεού με σημεία τεράστια επιβεβαίωση, γιατί πρέπει όταν περπατήσουμε να έχουμε αυτή τη βεβαιότητα της πίστης μέσα μας. Μην νομίζει ότι μπορεί να κάνει ή να πάρει κάτι αυτός ο οποίος διστάζει στην καρδιά του. Με δισταγμό, με αμφισβήτηση που οδηγεί στο να γίνει ο άνθρωπος δίγνωμος, η ζωή μας θα είναι σε ακαταστασία. Με βεβαιότητα, πίστεως και συνεχόμενη εξήτηση του Πνεύματος του Αγίου, πλήρωση Πνεύματος Αγίου, ο άνθρωπος θα περπατήσει από νίκη σε νίκη, από δόξα σε δόξα, μέχρι τον τελικό και οριστικό θρίαμβο
που είναι η αρπαγή της Εκκλησίας. Μη φοβόμαστε λοιπόν αδερφοί, μόνο να πιστεύουμε. Μη φοβόμαστε, μη φοβάσαι τίποτα. Κανένα όπλο δεν έχει ικανότητα να χτυπήσει εναντίον σου. Ο Κύριος είναι ο υπερασπιστής σου. Να φοβόμαστε την καρδιά μας. Να φοβόμαστε τις σκέψεις μας, τις αμφιβολίες μας, τους δισταγμούς μας. Και να ζητήσουμε βοήθεια από το Θεό και από αυτά να μας ελευθερώσει ο Κύριος, που είναι η κυριότερη εχθρή μας και είναι και οι πιο επικίνδυνες φωνές που φτάνουν μέσα στην καρδιά μας. Αμήν.